Το πολιτικό σκηνικό το οποίο επικρατεί στη χώρα, πώς το βλέπει ένας πρώην υπουργός, ένας βουλευτής και υποψήφιος, φαντάζομαι, εκ νέου βουλευτής στην δεύτερη Θεσσαλονίκης, και κυρίως πώς το βλέπει στο θέμα του πολιτικού διαλόγου, γιατί το τελευταίο διάστημα πολλοίς κόσμος θεωρεί ότι δεν γίνεται πολιτικός διάλογος γόνιμος. Γίνεται ένας πολιτικός διάλογος που επί της ουσίας είναι καφενιακού τύπου, να το πω έτσι απλά. Πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, διάλογος γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, αλλά βέβαια οι εκφραστές του κάθε κόμματος έχουν και το στυλ που βγαίνουν. Για παράδειγμα, ο δικός μου λόγος είναι μετριοπαθής, είναι χαμηλών τόνων, έτσι, και γι' αυτό... Μα γι' αυτό ακριβώς σας το ρωτάω, επειδή είσαστε πολύ άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και μετριοπαθής. Ακριβώς. Και υπάρχουν και από την πλευρά της κυβέρνησης άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ο λόγος τους δεν συνάδει με το γενικότερο προφίλ, προσπαθεί να περάσει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κύριε Καλέτσιο, είναι αλήθεια ότι, όπως είπα και εγώ και το παραδέχομαι αυτό, δεν ξέρω αν ελάττουμε πλεονέκτημα. Πάντως είμαι μετριοπαθής και χαμηλών των άνθρωπων, δεν δημιουργώ εντάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είμαι ο αγαπημένος των καναλιών, με την έννοια ότι τα κανάλια θέλουν κάποιον να κάνει φασαρία, τέλος πάντων να συγκρουστεί με τον ιδεολογικό αντίπαλό του, με τον εκπρόσωπο του άλλου κόμματος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις εκλογές θα δούμε πολλά. Θα δούμε πολλά. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει όσο πιο ψύχρεμα μπορεί. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι εκλογές πήγαν αρκετά πίσω, 21 Μαΐου. Έχουμε πολλές μέρες, άρα αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να ακούσει σε όλο αυτό το διάστημα τις πολιτικές προτάσεις όλων των κομμάτων, να κρίνει, να συγκρίνει, να διαβάσει τα προγράμματά τους και να αποφασίσει. Για μας είναι σημαντικό ο ελληνικός λαός σε μια καθοριστική διαδικασία για τη δημοκρατία να ψηφίζει με βάση τη λογική, όχι με βάση το συναίσθημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνω και προσωπικά εγώ εδώ στην εκλογική μου περιφέρεια, τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είναι να αλωνίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ όλο τον νομό, να κάνουμε συγκεντρώσεις, να συζητάμε με φίλους, έτσι. Γιατί πραγματικά βλέπω ότι υπάρχουν ευήκοα ότα, ότι ακούν οι πολίτες, ότι έχουν απορίες, ότι έχουν ερωτήματα και γίνεται ένας πολιτισμένος διάλογος. Να σας πω ότι το κλίμα δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία ζούσαμε στο πολύ, έτσι, μακρινό παρελθόν. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ ως νέο παιδί, μέλος της ΟΝΕ τότε το 1981, που παίζαμε ξύλο με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ήταν μια πραγματικότητα, ήταν άγριες καταστάσεις. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Τώρα ο πολίτης, είτε ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, κάθεται και σε ακούει. Πρόσφατα είχα μια εκδήλωση σε ένα χωριό, όπου ήταν μέσα και ένας εκπρόσωπος που είναι κομματικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μου έκανε και δύο ερωτήσεις. Νομίζω ότι είναι σε επίπεδο, έτσι, κοινωνίας, είναι πάρα πολύ καλό. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι, λέω τώρα χαρακτηριστικά γιατί μου έρχεται στο μυαλό, είναι κατεξοχήν εκφραστής του λαϊκισμού και της έντασης, πολλάκιδες να δημιουργήσουν εντάσεις, νομίζω ότι αυτό στην κοινωνία δεν περνάει. Μάλιστα. Και ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θα κρίνει κατά την άποψή σας στις εκλογές? Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, αλλά συνήθως τις εκλογές τις κρίνει η τσέπη. Και η τσέπη των Ελλήνων πολιτών το τελευταίο διάστημα δεν θα πει κανένας ότι είναι γεμάτη. Μπορεί οι αριθμοί της οικονομίας να πηγαίνουν καλά, αλλά γνωρίζετε το παλιό ρητό, όταν ευημερούν οι αριθμοί, οι άνθρωποι όχι. Για μας, κύριε Καλέτσιο, που πιστεύουμε σε αυτό το κόμμα και σε αυτή την παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία, το πιο σημαντικό, αυτό που ξεκινάνε και οι βασικές ιδεολογίες αρχές του κόμματός μας, είναι πίστη στην ιδέα του έθνους, πίστη στην πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο, σε όλες τις ομιλίες που κάνω, ξεκινάω πάντοτε με τα εθνικά θέματα, με τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική, με τα ζητήματα που έχουν σχέση με την άμυνα. Αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι οι πολίτες αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα ζητήματα της οικονομίας, της τσέπης τους. Και δεν τους ενδιαφέρουν τόσο τα δημοσιονομικά, δηλαδή τα μεγέθη της μακροοικονομίας, άρα το κράτος πώς πάει, που πάει πράγματι πάρα πολύ καλά, τους ενδιαφέρει τσέπη τους. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Αλλά στο σημείο αυτό εξηγώ πάντα στους πολίτες και αποκαλύπτω δύο πολύ μεγάλα ψέματα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή? Λέει ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν είχαμε κάνει κάποιες λάθος πολιτικές εμείς, ήμουν ο πρώτος που θα έβγαινε και θα έλεγα: ναι, κάναμε αυτό το λάθος. Οικονομολόγος είμαι, έχω υπηρετήσει και το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό ως λογιστής και ως εφοριακός, ξέρω πάρα πολύ καλά τα οικονομικά. Λοιπόν, κάναμε αυτό το λάθος, γι' αυτό το λόγο μας ξέφυγε ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιος, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ξεκίνησε από την υπερθέρμανση της οικονομίας στο δεύτερο εξάμεινο του 2021, κορυφώθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 24 Φεβρουαρίου του 2022. Λοιπόν, δεν είναι επομένως ακρίβεια Μητσοτάκη, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το δεύτερο μεγάλο ψέμα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχουμε
είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης και ότι έχουμε τον μεγαλύτερο team αριθμό. Ούτε αυτό ισχύει. Γιατί με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Ευρωζώνη, οι 20 χώρες δηλαδή που έχουν σαν κοινό νόμισμα το ευρώ, 31 Μαρτίου η Ελλάδα ήταν η 17η. Ήταν δηλαδή η τέταρτη χώρα με το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπροστά μας έχουμε χώρες μεγαθύρια, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Αυστρία, η Ολλανδία. Χώρες δηλαδή οι οποίες είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες οικονομικά από εμάς και όμως έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό. Και πολύ ψηλότερους μισθούς όμως, κύριε Καράγλου, γιατί αυτό δεν το λέει κανένας. Γιατί είναι άλλο πράγμα να κοστίζει το ψωμί 1 ευρώ και να παίρνεις μισθό 500, και άλλο πράγμα να κοστίζει το ψωμί 2 ευρώ και να έχεις 5.000 μισθό. Σωστό. Τι κάνουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, το εξηγώ στους πολίτες και τους λέω, γιατί εγώ δεν είμαι οπαδός της πολιτικής άσπρο-μαύρο, ό,τι κάνουμε εμείς είναι σωστό, ό,τι λένε οι αντίπαλοι είναι λάθος ή αντιστρόφως. Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αμβλύνουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι υπαρκτό. Για παράδειγμα, αυξήσαμε τις συντάξεις μετά από 12 χρόνια κατά 7,75% συν την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, που σημαίνει κάτι παραπάνω. Υπήρχε μια κατηγορία συμπατριωτών μας που δυστυχώς λόγω της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου δεν πήραν αυτές τις συντάξεις. Φροντίσαμε και τους δώσαμε ένα έκτακτο επίδομα 200-250-300 ευρώ ανάλογα με το ποσό της συντάξης που πέραν. Εκτός αυτού, αυξήσαμε το βασικό κατώτατο μισθό, δώσαμε 20% αύξηση, είναι η μεγαλύτερη αύξηση που δόθηκε ποτέ από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Από τα 650 ευρώ πήγε στα 780, συν 20%, που είναι μια σημαντική ανάσα για τους χαμηλόμισθους, έτσι, για τους ανθρώπους που πραγματικά δυσκολεύονται. Και βεβαίως η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού ανέβασε και όλους τους υπόλοιπους, έτσι, αυτούς που έχουν κάποιες τριετίες και κάποια προπηρεσία στις δουλειές τους. Έχουμε το Market Pass που επιδοτεί τις αγορές ειδών διατροφής από τους πολίτες. Έχουμε το καλάθι του νοικοκυριού. Δώσαμε την επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε με βάση τις ανοχές και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας να δίνουμε ανάση στην ελληνική κοινωνία. Προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά η λογική είναι ότι εμείς την επόμενη μέρα θα αυξήσουμε στα 880 ευρώ τον βασικό κατώτατο μισθό ή θα μειώσουμε τον τιμάριθμο ή θα κάνουμε οτιδήποτε άλλο με μαγικούς τρόπους. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Άλλωστε ο ελληνικός λαός ξέρει. Έχει την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ και του περίφημου προγράμματος Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου του 2014. Ξέρει λοιπόν ότι από όσα είπε τίποτα δεν έγινε, γιατί ήταν όλα ψέματα. Έτσι και τώρα ξέρει και δεν εμπιστεύεται αυτούς οι οποίοι έχουν δώσει δείγμα γραφής, το οποίο δείγμα γραφής ήταν τραγικό και αρνητικό για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, κύριε...